Η χώρα μου έχει ήδη γυρίσει σελίδα. Οι άσχημες μέρες έχουν τελειώσει, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει. Αυτό υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στην ετήσια σύνοδο του Κονκόρντια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα γενιά και σε όσους έχουν φύγει από τη χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης. Ότι ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να διασφαλίσω ότι αυτή η γενιά δεν θα καταλήξει ως η χαμένη γενιά, αλλά ως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές μιας νέας εποχής για την Ελλάδα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών, υπογραμμίζοντας ότι η διαμάχη με τη Φύρομ φτάνει στο τέλος. Με σεβασμό, όπως είπε, στην ιστορία μας, με σεβασμό στους λαούς μας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, είναι η χώρα που ηγείται στην Βαλκανική Χερσόνησο και ο ιστορικός της ρόλος την υποχρεώνει να αναλάβει δράση για να ηγηθεί στην περιοχή και να τεθεί επικεφαλής ενός κινήματος για την σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή. Για το προσφυγικό υπογράμμισε την ανάγκη εξέβρεσης κοινής ευρωπαϊκής λύσης. Πιστεύουμε ότι η κρίση των προσφύγων δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο για δύο ή τρεις χώρες που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος αυτού του ζητήματος, αλλά αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για να αντιμετωπιστεί.